πολιτική. Θα γίνει μια πλατφόρμα απλή και εύχρηστη για όλους τους πολίτες, για όλους τους τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορέσουν εύκολα να έχουν αυτά τα ωφέλη του μεταφορικού ισοδυνάμου οι νησιώτες πολίτες και οι νησιώτες εύποροι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να ανακουφίσουμε τα αδύναμα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα, αλλά και να πιάνουμε τους στόχους που μας οδηγούν έξω από τα μνημόνια, τόνισε ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Αυτή λοιπόν η αναγκαστική πολιτική που εφαρμόσαμε δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, και δεν μπορεί να πάρει μονιμότητα, δηλαδή να γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας μας και να επηρεάσει αρνητικά τα βασικά ιδεολογικά, πολιτικά, κινηματικά και οραματικά στοιχεία της ριζοσπαστικής της δικής μας αριστεράς. Η διερεύνηση των ενδεχόμενων ευθυνών για τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας θα συνοδευτούν από σοβαρή προσπάθεια να μπουν δικλείδες ασφαλείας και στις προμήθειες και στο φάρμακο, επισήμανε ο Ανδρέας Κανθός. Όλος ο κόσμος ήξερε ότι στην υγεία γινόταν πάρτι. Ποτέ όμως δεν είχε γίνει ένα σοβαρό βήμα διερεύνησης αυτών των υποθέσεων. Γιατί απλώς δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Υπάρχουν προβλήματα. Ακόμα το ξέρω ότι υπάρχουν. Και θα υπάρχουν διαρκώς, γιατί και οι γιατροί θα έρχονται και θα φεύγουν και τα λοιπά. Αυτό θα γίνεται πάντα. Λοιπόν, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η κακομοιριά, γιατί μόνο έτσι μπορώ να την πω, που υπήρχε και στην πρωτοβάθμια πριν το 2015 σε πάρα πολλά νησιά. Ο στόχος μας είναι πάρα πολύ απλός. Οι ΑΠΕ να αποτελέσουν ένα μέσο με το οποίο οι τοπικές κοινωνίες θα ωφεληθούν από όλη αυτή την ενεργειακή μετάβαση και θα αποκτήσουν τη δική τους δυναμική στην παραγωγή και κατανάλωση της ενέργειας. Έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, επισήμανε η Όλγα Γεροβασίλη. Ενώ προβλεπόταν και η επόμενη χρονιά, με βάση και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, να έχει μία πρόσληψη σε δύο αποχωρήσεις, καταφέραμε να είναι μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση. Τις εργασίες του 15ου Περιφερειακού Συνεδρίου έκλεισε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από